Ούτε στα τέλη Νοεμβρίου, όπως ήταν η αρχική δέσμευση, δεν θα επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, οι οποίοι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε 5 διαφορετικά σχολεία, με ό,τι ταλαιπωρία αυτό συνεπάγεται για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μετά τις πρώτες δεσμεύσεις ότι τέλη Νοεμβρίου θα βρισκόμασταν στο σχολείο μας, τα πράγματα έχουν αλλάξει γιατί έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού το οποίο είχαν στην αρχή. Πάμε με άλλες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα μας είπαν ότι θα μπούμε θεωρητικά το Σεπτέμβριο του 2022. Κανότερα είναι ότι επειδή τα χρήματα τα οποία εγκρίθηκαν είναι περισσότερα από τα αρχικά και πρέπει να περάσουν μια διαδικασία έγκριση από περιφέρεια, ελεκτικό συνέδριο στην Αθήνα, αυτό θα καθυστερήσει και ένα δίμηνο. Και το καινούργιο που προκύπτει είναι ότι πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό θέλει περίπου και αυτό ένα δίμηνο. Όπως εκτιμάται, οι εργασίες επισκευής του σχολείου, το οποίο παρουσιάζει ρογμές, θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και μετά, στο πλαίσιο μεγάλης εργολαβίας, κάτι που σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο πριν το Σεπτέμβριο του 2022. Ένα πακέτο έργων, όπου πρώτος αυτό το πακέτο έχει μπει το 7ο Δημοτικό. Και γι' αυτό παρακαλούμε όσο το δυνατόν γρηγορύτερα να αποπερατωθούν οι επισκευές στο σχολείο και να επιστρέψουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Ενώ στην περίπτωση που κρίθει ότι απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις στο πλαίσιο της μελέτης Αττικής επάρκειας, τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, εξελίξεις οι οποίες έχουν προκαλέσει νέα αναστάτωση στους γονείς μαθητών. Λογικά η χρονιά θα πάει χαμένη. Εάν η στατική μελέτη, όταν θα βγει, βγάλει σοβαρότερο πρόβλημα στο κτίριό μας, θα αναγκαστούμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο και εφόσον έχει φτιάξει ο Δήμος το χώρο, τον οποίο λέει κάτω στο λιμάνι, να μετακομίσουμε εκεί. Είναι βέβαια πράγμα που δεν θέλουμε. Θέλουμε το σχολείο μας. Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι η τοποθέτηση κοντέινερ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα το να βρεθούν τα κοντέινερ τώρα. Αυτά αν τα έχουμε το Γενάρη που δεν θα τα έχουμε, μπορούμε να τα μετακομίσουμε. Αν είμαστε για ένα χρόνο, να πάμε το Σεπτέμβριο εκεί. Αν όμως η μελέτη της Αττικής επάρκειας δείξει ότι θα αργήσουμε πολύ, θα πάμε 2-3 χρόνια πίσω, σημαίνει πρακτικά όταν είναι έτοιμα θα μετακομίσουμε σε αυτό το χώρο, στο μοναδικό χώρο που μπορεί να πάει όλο το σχολείο.